Μάλιστα. Από εδώ ξεκινούν όλα. Αυτή η αποτύπωση που βλέπετε είναι πριν από μερικέ ώρε από το Syria Live Map. Εξαιρετικό ιστότυπο για το τι συμβαίνει στο Idlib. Μάθαμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι ξεκίνησαν την επιχείρηση Μπαχάρ Καλκανή, ασπίδα τη Ανοίξεω ή αιαρινή ασπίση, ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε κάτι. Όπω βλέπετε σε αυτό το χάρτη, οι κόκκινε αναπαριστούν τι προελάσει των δυνάμειων του Άσαντ. Αλήθεια, Πού είναι ο τουρκικό στρατό εδώ. Εγώ βλέπω κόκκινε σημαίε, τι οποίε συνεχώ προελάβουν και το Σαρακλή που εδώ πέρα που ήταν ένα σημείο κομβικό έχει καταληφθεί, επανακαταλήφθηκε από τους, Από τι Ιδιακέ Δυνάμει και όλο το Ιντλί που με σαν να το σπρώχνει μια δύναμη από εδώ, την κανάποδα έτσι, από εδώ προ τα μέσα. Τι βλέπουμε, τι παρατηρήσει. Σα είχα πει και στο παρελθόν σε εκπομπέ, Ρωσία με Τουρκία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χαλάσουν τι σχέσει του. Εδώ τους σκότωσαν σε ένα συμβάν 33 τουλάχιστον και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους. Και όπως είδατε, η απάντηση των Βρόσων ήταν να, έχουν, να δείξουν ανοχή, ανοχή έτσι, ούτως ώστε ο εναέριος χώρος πάνω από την Ιντλίπ, ο οποίος ελέγχεται από τα, από τα ρωσικά συστήματα, να είναι ανοιχτό για τα τουρκικά μη επανδρομένα και επανδρομένα αεροσκάφη. Εδώ βλέπετε μια εικόνα τουρκικών ελικοπτέρων και τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τα οποία και καταρρύπτονται κιόλα, έτσι. Έχουμε καταρρύψει κάτι μια και την άλλη πλευρά, δεν θα μείνουμε εκεί. Θα δούμε όμω ότι εδώ η Τουρκία εφίσταται απόλυση και συνεχίζει. Αλλά προσέξατε, του έχει δώσει την άδεια η Ρωσία, ανοχή είναι, ναι, αλλά είναι εν, εν τέλει άδεια τα, η, 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 η τουρκική πολεμική αεροπορία και οι αεροπορικέ δυνάμει του στρατού του να χρησιμοποιούν τον χώρο τη Ιντλίπ να προσβάλλουν. Τι μονάδε των Σύρων του καθεστώτο Άσαντ. Γιατί ο στόχο του είναι απλό, είναι ει. να πάρουν ένα μεγάλο μέρο από την Ινδlique και να αλλάξει χρώμα, να γίνει σαν και αυτό. Το οποίο είναι το αποτέλεσμα τη προελάσεως μέσω και τη καταλήψεω εδαφών μέσω τη ασπίδα του Εφράτου, η οποία έγινε πριν από μερικά χρόνια. Φίλοι και φίλε, αυτό εδώ που βλέπετε είναι άλλη μια επιβεβαίωση ότι στη γεωπολιτική και στις συμφωνίες μεταξύ των διεθνών δρόντων υπάρχουν σημεία τα οποία θα αργήσουν πολύ οι κοινήθνητοί να, να τους, κοινοποιηθούν και να τα γνωρίσουν. Αυτό που βλέπετε εδώ φίλοι και φίλες θα πρέπει να μας βάλει πάρα πάρα πολύ σε σκέψη. Πάρα πολύ σε σκέψη. Θυμίζω ότι εδώ υπάρχουν και τα τουρκικά φυλάκια, έτσι, τα οποία δεν τα έχει πειράξει κανένα βάσει τη συμφωνία του Σότσι. Μην παίρνουμε συναισθηματικέ θέσει Ρώσοι, Τούρκοι κλπ. Δεν είναι έτσι. Συμφέροντα έχουν. Και ίσω να εκπλαγούμε από τι εξελίξει. Αυτό είναι κόλαφο για του Τούρκου επίση. Είναι περιοχή που ελέγχουν ακόμα οι Κούρδοι μαζί με του Σύρου. Και αυτό θα έπρεπε ήδη να τεθεί υπό τα πειρά των Τούρκων, τα οποία δεν τολμούν να το πράξουν, γιατί δεν έχουν συμφωνηθεί. Αλλούν τα θέματα. Αεροπορική ισχύ και πυρομαχικά. Οι Αμερικανοί του είπαν ότι δεν σα δίνουμε την άδεια να, να εφαρμόσουμε ζώνη απαγορεύσεω πτήσεων πάνω από το Ιντλίπ. Φυσικά, αφού ο, ο χώρο τη Ρωσία. Πολλά πυρομαχικά επίση του δίνονται. Πολλούν πυρομαχικά, διότι αυτέ οι επιχειρήσει, καθ' όλων καλών για του δικού μα έχουν μεγάλη σπατάλη κατανάλωση αναλωσίμων πυρομαχικών. Θα δούμε στο επόμενο διάστημα τι μέρη γενέστε. Αυτό δείχνουν και μετά από την επίσκεψη του και τη συνάντηση μεταξύ Ορντογάν και, Πούρτι και Πούτιν, θα δούμε τι άλλο θα ζητήσει η Τουρκία ο επιτίδιο ιδέτερο. Σε αυτό το σημείο, θέλω να σα πω το εξή. Η 171η εκπομπή είναι πολύ σημαντική για μένα. Γιατί κλείσαμε τέσσερα χρόνια εκπομπών με το κλειδί της ιστορίας. Από την 1η Μαρτίου του 2016 μέχρι την 1η Μαρτίου του 2020, τέσσερα χρόνια, 171 εκπομπές. Σας ευχαριστώ ειλικρινώς για την υποστήριξή σας, όχι μόνο τους Έλληνες της εδώ Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά κυρίως του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ γιατί εσείς με βοηθάτε και μου δίνετε φωνή να ακούτε αυτά κάθε τρίτη χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Να ακούτε μια άλλη πλευρά της ειδής της ειδησιογραφίας, της ειδικής αναλύσεως και πραγματικά σας ευνομονώ και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου. Και σας εύχομαι σε αυτό το έτος το 2020 που θα είναι ιστορικό για τις εξελίξεις πέριξ του ελληνισμού να μην φοβηθείτε ποτέ και τίποτα. Δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά από την πρώτη συντριβή των Ασιατικών Ορδών, εδώ αν, αν χρειαστεί, και εδώ και στην Κρήπο και αλλού αν απαιτηθεί, θα υποστούν πάλι τα ίδια. Γιατί δυστυχώς για αυτούς, σε όποιο Θεό πιστεύουν, τα έχουν βάλει με μια φυλή η οποία από την αυγή της ιστορίας είναι παραδύναμη τολμητέ, και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.